breakfast. Κερδίζει αυτός με 2.38. Μετέβρασε 2.38. Ευχαριστώ. Τη μαμά μου. Στην οικογένεια που μαμάζω. Εμένα. Στυμμένος και ου! Εγώ έπρεπε να κερδίσω. Θα πετάξω τα παπούτσια. Λοιπόν, καλημέρα. Αρχίσαμε λίγο. Δηλαδή δεν αρχίσαμε. Θα σας παρουσιάσω με αυτόν τον Γιάστ. Μπροστά στην αγαπή. Αυτό εκεί. Λοιπόν, τι είναι το Γιάστ. Το Γιάστ στέκεται για το Get Another Setup Tool. Είναι ένα εργαλείο ρύθμισης συστήματος, εργαλείο ρύθμισης του υπολογιστή. Μοιάζει πολύ με το... Είναι και για το ελέγχο, όσο μάλλον όμως έχει σχέση με τα κίνητη και τα κρόμματα που προσθέτει. Σήμερα θα δούμε δυνατότητες που εργαστούν να έχουν στο διαχειριστικό εργαλείο και θα θέλω να πούμε ότι το Just προς τη στιγμή είναι διαθέσιμο μόνο σε σωσί και σε σωσί, αλλά στο μέλλον υπάρχει και στο πουλισμό με αυτό για να το κάνουμε για όλες τις γραμμές, να το κάνουμε σε όλες τις γραμμές. Έχει μπει στο launch πάντα. Μεγάλη ξεκίνηση τώρα. Έχει μπει στο launch πάντα. Τώρα λοιπόν, να πούμε μερικά τεχνικά. Είναι γραμμένο σε... για να συνεργάζεται και να δένει ωραία τα γραφικά περιβάλλοντα. Είναι γραμμένο το γραφικό των διαστέρειες και σε QD και σε δυτική ellipse. Οπότε δένει καλά και με KD και με GNOME και με XFCE. Φυσικά, επειδή προσπαθεί να είναι ένα διαχειριστικό εργαλείο το οποίο δεν απευθύνεται μόνο στο χρήστη με το κλικ-κλικ, θέλει να βοηθήσει ας πούμε και διαχειριστές συστημάτων που μπορούν να μην έχουν γραφικό περιβάλλον στη διάθεσή τους. Έχει και ένα interface ωραίο σε εγκάσεις για γραμμή εντολών. Για να το δείξουμε λίγο. Άνοιξε ένα λεπτά. Φυσικά είναι ότι μπορούμε να παίξουμε το bootloader. Όλα αυτά είναι έτοιμα, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα εργαλεία και τα
δουλειά μας. Εδώ θέλω να ξεχωρίσω δύο, ή τρία μάλλον, τα δύο είναι για μια δουλειά, τα δύο έχουν να κάνουν με το πώς να πάρεις αντίγραφα ασφαλείας στο σύστημα και το άλλο είναι ο editor για το sysconfig. Να δούμε λίγο πρώτα το sysconfig editor, χτύπα λίγο το... Σημαντικό, για έναν διαχειριστή. Θέλει να ρυθμίσει το σύστημα, θέλει να πειράξει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το sysconfig. Ας πούμε, μια βασική λειτουργία που πολλοί μπορεί να χρειάζονται να κάνουν. Σε κάθε πανεκκίνηση συστήματος, ο υπολογιστής κρατάει διάφορα στους φακέλους κάθος TMP και στο κάθος bar TMP. Μπορούμε να ορίσουμε τώρα από εδώ, χωρίς να χρειάζεται να πειράξουμε το κρόνο. Από εδώ μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Θέλω να πας στο system. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε από εδώ λοιπόν να πειράξουμε πράγματα για το χρόνο. Αν πάμε εδώ στο TMP Dir στο Clear, μπορούμε να πειράξουμε την τιμή από εδώ. Κάθετος TMP, άμα θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και το bar TMP, δηλαδή TMP και ενώ κάθετος bar TMP. Και μετά να του πούμε Max Days in TMP. Ναι, βάρ κάθος TMP. Και να του πούμε, ας πούμε, θέλω τα αρχεία στο TMP να τα κρατάς 5 μέρες. Μετά να τα σβήσεις αυτόματα. Σε περίπτωση που έχουμε ένα σερβερ, ο οποίος δεν την κάνει reboot, έτσι, αλλά συγκεντρώνει αρχές στο φάγγελο TMP ή στο bar TMP. Θέλω μετά από κάποιες μέρες να το κάνει αυτό το πράγμα για να καθαρίσουμε το σύστημα και να μην διωγγώνεται με άχρηστα πράγματα μέσα, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν και πολυκινικά προβλήματα. Το κάνουμε από εδώ. Φυσικά ένα έγκυρος χρήσης θα το κάνει την κονσόλα, θα χρησιμοποιήσει τον αγαπημένο τότητο, θα πάει να πειράξει το κάποιος έτσι να συγκονφίγει, θα βρει το συγκεκριμένο αρχείο του χρόνου και θα πειράξει τις ρυθμίσεις. Αλλά ένας νέος χρήσης ο οποίος ξέρει λίγο τι παίζει, πώς δουλεύει ένα σύστημα γενικά, αλλά δεν ξέρει ακριβώς πώς να πειράξει αυτά τα αρχεία, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να μπορέσει να ξεκινήσει. Τώρα, εάν κάποιος, μια άλλη πολύ καλή δυνατότητα που έχει να κάνει πάλι πειράζοντας με τέτοιες μικρορυθμισούλες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον ή με πιο πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα, εάν κάποιος έχει πάει χειροκίνητα και έχει πειράξει ένα αρχείο, θα το δει το Rust. Ναι, θα το δει. Και μάλιστα για όλα αυτά τα μικρά αρχιάκια κρατάει από πίσω, ας πούμε, ένα flag τώρα, κάνει ένα hash, κρατάει ένα hash για όλα τα αρχεία. Και αν δει ότι το hash αυτό διαφέρει από το hash το original του αρχείου, σημαίνει ότι κάποιος άλλος το έχει πειράξει και άλλα. Οπότε το Rust δεν θα πάει να πειράξει τις δικές του τις ρυθμίσεις που μπορεί να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στη σύνταξη του αρχείου, για να μην τα κάνει. Καταλαβαίνετε, χαμός. Υποφέρουμε από εδώ. Ένα άλλο καλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στη συγκεκριμένη κατηγορία ρυθμίσεων. Yes. Ναι, δεν πειράζει. Λαβρίδο, γιατί. Το συμπειράζει. Λαβρίδο, γιατί εντάξει, συμπειράζει λίγο. Τώρα, το άλλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με τα αντίγραφα ασφαλείας. Τώρα αυτό το σύστημα είναι νεοφορμαρισμένο και γι' αυτό είναι στα αγγλικά, δεν έχει μπει ακόμα η ελληνική γλώσσα. Δεν πειράζει. Άρα, θα μάθω και αγγλικά. Θα μάθω και αγγλικά. Ελληνικά, εγώ θα μάθω. Λοιπόν, system backup, system restoration, τι κάνει αυτό τώρα. Πάλι με την ίδια λογική, κρατώντας έτσι χάσεις για όλα τα αρχεία, μπορούμε να πάρουμε backup όλα τα έξτρα συστήματα, όλες τις έξτρα αλλαγές που έχουμε κάνει στο σύστημα. Μπορούμε να ορίσουμε φακέλους, να μεταφέρουμε το backup από το home, μπορούμε 1002. Το θέμα είναι ότι όταν θέλουμε να βάλουμε backup του συστήματος, δηλαδή εκεί που έχουμε κάνει εγκατάσταση το λειτουργικό μας, μπορούμε να έχουμε πειράξει εμείς κάποια αρχεία, μπορούμε να έχουμε πειράξει κάτι στο etc. Μπορούμε να έχουμε πειράξει οτιδήποτε. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα δει μόνο τα πειραγμένα αρχεία. Αν έχουμε κρατήσει κάποιες ρυθμίσεις έξτρα για κάποια εργαλεία, θα πάει και θα δει μόνο αυτό και θα το πάρει backup. Παίρνουμε και από εδώ. Αλλά είναι στο ψωμί. Και στο ψωμί. Και το ψωμί είναι εκεί. Λοιπόν... Το ψωμί είναι στο software. Το ψωμί το πολύ είναι στο software. Λοιπόν... Άρα δεν ξεχάσει. Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα πράγματα είναι ότι μπορείς να προσθέσεις με γραφικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις κάποιες ιδιότητες μέσω του εργαλείου, είτε να προσθέσεις προγράμματα το οποίο κάτω από εκεί και σε άλλα λειτουργικά προβλήματα, προγράμματα, συστήματα, συγχωρείτε, αλλά επίσης μπορείς να προσθέσεις εργοσύνη, το οποίο είναι κάτι πολύ απλό και
μπορείς να κάνεις όλα με αυτόν τον τρόπο. Ειδικά αν πας στο γκίνδι στο... Λοιπόν, εδώ είναι το αρμοζέτο που έχει και άμα είμαι στην πρόσταση. Α, ναι. Χρειάζεται μια δουλειά. Χρειάζεται. Βασικά χρειάζεται μια πρώτη αναβάθμιση στο σύστημα, δεν έχει πρώτη αναβάθμιση εδώ. Αλλά δεν πειράζει το έξω από όλο. Φίλε. Ποια είναι η διεύθυνση του repository και ποιος είναι ο πιο κοντινός σερβερ και τέτοιες ας πούμε λεπτομέρειες. Μετά εδώ μπορείς να κάνεις αναζήτηση πακέτο, το οποίο είναι κάτι. Okay. Ένα πραγματάκια τα οποία κάνεις και... Αλλά τώρα μπορείς να κάνεις ασύγκο στον αγαπητή για αυτήν την παρουσίαση. Κοίταξε. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά νότους. Πριν πάμε εκεί, λίγο πώς θα προσθέσω λίγο τα νότους. Πώς μπορούμε να προσθέσουμε τις δυνατότητες. Αν πας... δεν έχεις κάνει τόσο στα τέλειες. Πάρε τα βάλτε. Βάλε. Γίνεσαι χιδέος. Δεν γίνομαι χιδέος. Εσύ είσαι χιδέο μυαλό. Λοιπόν, σε πάρα. Μιλήσαμε για modules. Τώρα πώς μπορούμε να προσθέσουμε τέτοιες δυνατότητες, έτσι. Όλα τα modules έχουν προκαθορισμένη ονομασία. Ξεκινάνε, ας πούμε, για παύλα κάτι, για στήριο παύλα κάτι. Αν κάνω μια αναζήτηση εδώ για για στήριο, το βλέπουμε εδώ, έτσι. Όλα αυτά είναι modules του για κονιδιάκι. Για δύο FTP server. Αυτό είναι ένα μόνο που μπορεί να μας βοηθήσει μέσα από το YAST να συντάξουμε στο σημάδι που μάθει ένα FTP server. Ποιον FTP, μας ρωτάει. Ποιον FTP θες. Εγώ έχω στα repository μου αυτή τη στιγμή, έχω Pure FTP, έχω Dash FTP. Θα βγάλω 2-3. Κι άλλε, ποιο θες να συντάξει. Μπορούμε και παραπάνω από ένα. Γράφει το περιβάλλον. Και όλα αυτά γραφικά. Και το κάθε module αυτό έχει από πίσω και το αντίστοιχο περιβάλλον για το εγκράσι, ναι. Ούτως ώστε και ο χρήστης που δεν έχει γραφικό περιβάλλον και έχει συνδεθεί απομακρυσμένα με SSH στον υπολογιστή να μπορείς να κάνει το συντάζιο. Κατέβω την κάρτα, να δούμε τα μία εγκατεστημένα. Το εξαλείς είναι το μία. Είναι αυτό που είναι το μία. Ναι, το εξαλείς είναι το μόνο είναι αυτό το οποίο κάνει την εγκατάσταση του συστήματος από το live, αλλά να το στήσουμε σε ένα μηχάνημα. Το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο, μπορεί να κάνει κλόνους συστημάτων. Είναι πάρα πολλά εδώ, η λίστα είναι τεράστια λοιπόν. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει και
πάρα πολλά τα οποία δεν είναι εγκατεστημένα. Όλο αυτό το κομμάτι του Σκλόμπερ είναι τα μη εγκατεστημένα μόνο του. Πάρα πολλά πράγματα. Και πρακτικά, ό,τι και να χρειαστεί να φτιάξει με το μηχάνημά σου, μπορεί να το εγκαταστεί στο Just, να τα έχει όλα συγκεντρωμένα και απλά να κάνει ρυθμίσει πάνω σε ό,τι θε. Από printer servers, από να στήσει ένα σερβερ για να ανοίξει ο εκποτέ σε μια επιχείρηση, μέχρι το Google. Μέχρι NFS και Samba, που έχει να κάνει με διαμοιρασμό αρχείων. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το διαμοιρασμό. Έχει SSHD. Έχει. Αυτά που έκανα. Τώρα λίγο να δούμε ένα ωραίο πράγμα που έχει να κάνει, ας πούμε, και με πιο επιχειρηματικό τομέα. Εδώ στο συγκεκριμένο έχουν ήδη εγκαταστηθεί κάποια πράγματα. Έχει ένα ειδικό module για την κοινωνικοποίηση των visualization. Στην αρχή δεν υπάρχουν αυτά τα δύο. Υπάρχει μόνο αυτό, η εγκατάσταση των υπερεκόπτων και των εργαλείων. Ο λογοδοτημένο hypervisor. Τι κάνει αυτό, εντάξει. Όλοι λίγο πολύ έχουν ακούσει για VirtualBox, VMware και αντίστοιχες λύσεις visualization. Όταν πάμε σε πιο προχωρημένα πράγματα, όπως έχουμε να κάνουμε με Zen KVM, κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ας πούμε, σε μια επιχείρηση για site hosting καταστάσεις, που θέλουν να στήσουν διάφορα site και να πουλήσουν χώρους στους πελάτες τους, θέλουμε μια άλλη είδους λύση visualization. Το οποίο προσφέρεται έτσι το Zen, το KVM. Από εδώ ξεκινάμε να κάνουμε εγκατάσταση περιπτώσεων και εργαλείων. Βάλω το δικό σου τώρα. Όταν πάω να κάνω κλικ για να κάνω την εγκατάσταση αυτή για να μου στήσει ουσιαστικά όλο αυτό το πράγμα, με ρωτάει. Γενικά, έτσι, βάσει γενικών
Θέλουμε, ας πούμε, να μπορεί να μπαίνει στο ίντερνετ, θέλουμε να μπορεί να πειράζει κάποια συγκεκριμένα αρχεία στο προσωπικό κατάλογο του χρήστη. Φυσικά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει δικαίωμα να πειράξει ένα αρχείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά που κάνει, έτσι. Γιατί σημαίνει τότε ότι μάλλον έχει κολλήσει κάποιο κακόβουλο λογισμικό και όταν είναι κακόβουλο μπορεί κάποιος να μας έχει δώσει ένα άλλο λογισμικό το οποίο το έχει ονομάσει Firefox και αυτό κάνει τα δικά του από πίσω. Και εμείς θα τον καταστήσαμε ξεχωριστά, όχι μέσα. Αλλά μας έχουμε λίγο σε κόντα πίσω. Προλάβω μόνο κόρηση. Λοιπόν, και τι κάνει αυτό, λέει. Ο Firefox έχει αυτά τα δικαιώματα. Τελείωσε. Αν πάει τώρα ο Firefox να κάνει κάτι άλλο, άλλο. Τελείωσε. Εδώ, αυτό ήταν. Αυτό ήταν, τελείωσε. Σε γενικές γραμμές έτσι του λέει. Και κατεβάζει προφίλ για όλες για τις περισσότερες τις πιο γνωστές εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Και αυτόματα από πίσω τρέχει το απάνω και θωρακίζει το σύστημά μας με αυτόν τον τρόπο. Να πούμε ότι το απάνω ξεκίνησε από το Novell. Το έχουν πάρει όλες οι διαμονές που το χρησιμοποιούν. Γιατί είναι ένας πολύ καλό τρόπος για να ασφαλίσουν το σύστημα. Όχι. Οι περισσότερες, εντάξει. Όχι, όχι. Ναι. Και εγώ γίνομαι υπερβολικός, περισσότερο. Και είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Φυσικά είναι δυνατό. Μην το ξεχνάμε. Ναι, ο Τσάκ Νόρις ήταν μεγάλο. Για ρέστε εδώ, πολλοί χρησιμοποιούν όπως σου, δείτε το Yast, παίξτε λίγο με τα υπονίδια, δεν κάνετε εγώ. Δεν χρησιμοποιούν και όλοι, για αυτούς που ξεχνούν του διάβολου. Ναι, ξεχνούν, ξεχνούν. Και δεν έχει περνούν του διάβολου εκεί. Ελπίζω να έχετε πολλές ερωτήσεις για να σας απαντήσει ο Στάθης. Εδώ έχουμε για τους επιλογητές. Τι είναι το profile? Τι είναι το profile? Ναι. Τι έχει το profile, όχι τι είναι το profile. Τι έχει το profile? Τι το ειδικό έχει το profile. Τι το ειδικό. Είναι αυτό που σου λέω. Δεν το προσπαθήκα αυτό. Είναι αυτό που σου λέω. Το προφίλ για κάθε εφαρμογή ή για οικογένειες εφαρμογών, ας πούμε για εφαρμογές που έχουν να κάνουν με δίκτυο, περιέχει δικαιώματα. Δεν ξέρω αν τζάμπα έχει δουλέψει με πώληση. Κάτι σαν αυτό με το πώληση το προφίλ. Που στο πώληση λες, όταν ενεργοποιήσει ένα πώληση για τη τζάμπα, και λες, η εφαρμογή έχει δικαίωμα να πειράξει αυτό το αρχείο και εσύ πας να γράψει κώδικα στην εφαρμογή και σου πετάει ένα security exception. Κάτι τέτοιο συμβαίνει τώρα. Αυτό το ρυθμίζει στο profile. Ναι, στο profile λες για τα δικαιώματα της εφαρμογής. Το απάνω είναι σε ένα. Δουλεύει σε ένα διαφορετικό στρώμα. Είναι πριν από το επίπεδο των εφαρμογών. Τρέχει αυτό από πίσω. Είναι ο πίσω, ρε παιδί μου. Είναι τώρα. Δεν είναι κάποιο σερβι, δηλαδή. Όχι, δεν όχι, δεν είναι σερβι. Τι είναι ακριβώ, δηλαδή. Είναι υπηρεσία, δεν είναι σερβι. Είναι υπηρεσία, εντάξει. Υπηρεσία. Είναι σερβι. Σερβι, ναι. Άρα είναι δίμο που τρέχει ή. Ναι, τρέχει δίμο. Τρέχει δίμο. Τρέχει δίμο από πίσω το σύστημα. Τρέχει δίμο, οκ. Και αυτό που κάνει δηλαδή είναι να κοιτάει ανάλογα με τα permissions που έχει εκάστοτε χρήστη. Που έχουν οριστεί στα profile αυτά. Όχι ο χρήστης, όχι ο χρήστης. Η εφαρμογή είναι σε μία εφαρμογή. Η εφαρμογή πρέπει να κάποιο χρήστη, αυτό δεν είναι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα δικαιώματα του χρήστη. Κάθε εφαρμογή πρέπει να κάποιο χρήστη. Ναι, ναι, αυτό δεν παίζει με το χρήστη. Παίζει με την εφαρμογή. Σου λέω ότι η εφαρμογή σε αυτό το σύστημα θα για αυτό το δικαιώμα άσχετα με το χρήστη. Τώρα είστε τις εφαρμογές δηλαδή, όχι ο χρήστης ο δικός σου. Ναι. Αυτό. Ο χρήστης που τρέχει την εφαρμογή και είναι ο χρήστης εφαρμογή μπορεί να υπάρχει ένας ειδικός χρήστης, ας πούμε, για κάποια σέρβιση. Υπάρχει ο χρήστης Apache. Ναι, υπάρχει ο χρήστης Apache. Εάν ο χρήστης Apache, εμείς τον έχουμε σετάρει να έχει κάποια λιγότερα δικαιώματα και με κάποιο τρόπο μπορεί να δουλέψει ο Apache όπως τον θέλουμε εμείς και πάει να κάνει κάτι το οποίο, το οποίο στο προφίλ του δεν επιτρέπεται. Ωραία, αυτό δηλαδή είναι κάποιο πάντα για το σύστημα. Ναι, είναι κάτι. Κάτι άλλο. Εγώ πάντως θα έλεγα παίξτε λίγο με την εικονίδια. Κάντε κλικ, μην τα φοβάστε, δεν κάνω κακό. Γιατί κάνω κακό. Για να σπάσω το σύστημα 18. Μετά σκοπίστε τη λίστα για να σας βοηθήσουμε να τα δει αυτό. Είναι το φόρο. Αυτά. Συνεχίζω να κοιτάμε περίεργα.